Μιας και είπες για τα κόμματα, ακούσαμε και τον κύριο Βαρουφάκη να μιλάει για συγκυβέρνηση. Θα δούμε, κυρίες και κύριοι, σε λίγο μετά το θέμα του φράχτη, γιατί συνδέονται όλα, ένα επίσης ντοκουμέντο. Σας δείξαμε μόνο εμείς προχθές τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, τον υπαρχηγό του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε: συζητάμε και τρικομματική κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Σήμερα έχουμε δήλωση στην ΕΡΤ, παρακαλώ, ενός πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ και στενού συμβούλου του κυρίου Τσίπρα. Και όπως φαίνεται στο ψηφοδέλτιο επικρατείας θα είναι και σε εκλόγιμη θέση, ο οποίος είπε ο άνθρωπος, έτσι λίγο περίτεχνα, αλλά το είπε, αν είναι ανάγκη, βεβαίως και θα υπηρετήσω μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Να το δούμε τώρα. Ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλης Αποστολάκης, υπουργός άμυνας επί ΣΥΡΙΖΑ, σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, ψηφοδέλτιο επικρατείας 99% εκλογημή θέση. Ακούστε τι είπε στην ΕΡΤ. Και παραλίγο ο υπουργός του κ. Μητσοτάκη. Στην προηγούμενη φάση, ακριβώς. Πάμε να το δούμε. Σημερινό, παρακαλώ, χτες το βραδινό για την ακρίβεια, αργά χτες το βράδυ στην ΕΡΤ. Πάμε. Υπουργέ, θέλω να ρωτήσω, εάν αύριο μεθαύριο υποθέσουμε ότι έχουμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία σας ζητήσει να είστε μέλος αυτής από τη Νέα Δημοκρατία, σε ένα πόστο το οποίο βεβαίως επιχειρησιακά έχετε την εμπειρία, έχετε τις γνωριμίες, έχετε, αν θέλετε, το modus operandi, θα αποδεχόσασταν μια τέτοια θέση αν ήταν αυτή η πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία όπως έχει γίνει στο παρελθόν? Κοιτάξτε, η ερώτηση είναι πολύ υποθετική και οι συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να γίνει μια τέτοια πρόταση θα πρέπει να είναι τέτοιες που να μην υπάρχει άλλη λύση. Αν δεν υπάρχει άλλη λύση και θεωρείτε ότι η προσφορά κάποιου ανθρώπου και η εμπειρία του μπορεί να αξιοποιηθεί, ανεξάρτητα από το ποιον θα ζητηθεί, δεν είναι αν το ζητήσει η Νέα Δημοκρατία ή όποιος το ζητήσει. Αν αυτό είναι ανάγκη, νομίζω ότι πρέπει να γίνει. Ωστόσο, δεν μπορούμε να μιλάμε με υποθέσεις. Κύριε Φωτόπουλο, ένα σχόλιο από εσάς για να πάω και στον Γκριγόρ. Το σχόλιο μου είναι το εξής. Παρακολουθήσαμε μια φασοκομωδία, όπως είπε και ο Αντρέας νωρίτερα. Παρακολουθήσαμε δηλαδή τους τρεις προϊσταμένους της συγκυβέρνησης και την αξιωματική αντιπολίτευση. Ο μόνος που καταλαβαίνω ότι κάνει αξιωματική, που κάνει αντιπολίτευση, ήταν ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, ο κ. Βελόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι κρατάνε χαμηλούς τόνους, πετάνε χαρταετό, αντί να ασχολούνται με τα σοβαρά εθνικά θέματα, αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός, έχουν κατεβάσει, να το πω έτσι, τα μολύβια τους, κάνουν μια προεκλογική αντιπαράθεση η οποία δεν ήταν αναμενόμενη, έτσι, είναι πολύ, πολύ χαμηλών τόνων για να μην... Για το Θεαθήνε, έτσι. Και προετοιμάζονται για αυτό το οποίο θα έρθει την επόμενη μέρα. Το αφήγημα έχει αρχίσει ήδη να σχηματοποιείται. Το ποιο θα είναι, εάν δεν υπάρχει άλλη λύση, το είπε ο κύριος Αποστολάκης, έμπειρος πια στα πολιτικά ο κύριος Αποστολάκης και από τα χρόνια που ήταν αξιωματικός, με τα πολιτικά εμπλεκόταν, έτσι. Μην μπω στη διαδικασία και αρχίζω και να σχολιάζω τι έχει γίνει. Το σχηματοποιούν λίγο-λίγο. Στρώνουν το έδαφος. Προσπαθούν να το φέρουν, να το κάνουν δηλαδή εικόνα για να το περάσουν στο ελληνικό λαό. Ο κύριος Βελόπουλος νομίζω ήταν ξεκάθαρος. Ήταν ο μόνος ο οποίος έκανε αντιπολίτευση και ο μόνος ο οποίος συνεχίζει να κάνει αντιπολίτευση σε αυτό το οποίο έρχεται. Γρηγόρ. Και όχι αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση για τα προβλήματα. Και ο μόνος, Ανδρέα, να συμπληρώσω, επέτρεψέ μου, παρακαλώ, που εδώ και τρία χρόνια εντός κοινοβουλίου φωνάζει και λέει ότι θα συγκυβερνήσετε. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, θα έρθει η στιγμή σύντομα που θα συγκυβερνήσετε. Και αυτό θα γίνει, θα το δούμε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.